Κύριε Φωκαΐδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Δεν μας είπαν κάτι, δηλαδή, από την πρώτη εκεί τοποθέτηση. Υπάρχουν, από ό,τι φαίνεται, και δημοσιεύματα σήμερα, όπως μας μετέφερε ο Μάριος Αδάμου, ότι δεν πάμε να κλειδώσει συμφωνία, αλλά υπάρχουν ακόμη γκρίζα σημεία που θέλει να ξεκαθαρίσει η δική μας πλευρά. Είμαστε ακόμη στα πλαίσια μιας διαπραγμάτευσης, έτσι. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξει η διαπραγμάτευση. Σε μια διαπραγμάτευση τίθενται κάποια θέματα, υπάρχει ο αντίλογος. Θεωρώ ότι θα πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση της σημερινής συνάντησης για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Το δημοσίευμα στο οποίο αναφέρθηκε ο συνάδελφός σας πριν είναι ένα δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής. Η εφημερίδα αυτή γενικά και το μέσο αυτό γενικά είναι λίγο επιφυλακτικό σε σχέση με τη συμφωνία. Δεν βγάζει δηλαδή θετικά μηνύματα προς τα έξω. Εγώ λέω να μην. Αλλά δεν σημαίνει ότι και είναι και λανθασμένα τα μηνύματα που βγάζει προς τα έξω. Ναι, αλλά δεν είναι και αρνητικά τα μηνύματα. Έτσι. Δηλαδή, εμείς αξιώσαμε το 50-50 το οποίο έχει γίνει αποδεκτό σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου. Η ίδια συμμετοχή, περιμένουμε την ολοκλήρωση συμβουλευτική στην οποία έχει ζητήσει η ΡΑΕΚ για να μπορέσει να πάρει απόφαση. Και αυτό είναι δεδομένο, δεν είναι κάποιο καινούριο στοιχείο. Δηλαδή, είχε βγει η Κυπριακή Δημοκρατία σε αναζήτηση συμβουλευτικών υπηρεσιών για να αξιολογήσει την οικονομική επίδοση του έργου και να πάρει την απόφαση της αν θα συμμετέχει. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό υφίσταται εδώ και αρκετές εβδομάδες ως διαδικασία. Και επίσης ήταν γνωστό ότι η τελική απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας θα ανακοινωνόταν στο τέλος του χρόνου με βάση τις διαδικασίες που ακολουθεί. Άρα δεν έχουμε κάτι καινούριο. Νομίζω είμαστε εκεί που βρισκόμασταν και την περασμένη εβδομάδα μετά τη συνάντηση της Τρίτης στο Προεδρικό. Και δεν είναι της Ναυτεμπορικής, είναι της Energy Press, κύριε Φωκαΐδη, αν αυτό αλλάζει την τοποθέτησή σας. Εντάξει, και νομίζω οι πηγές είναι παρόμοιες. Δηλαδή δεν ξέρω ποιες είναι οι πηγές, ναι. Ναι, νομίζω είναι παρόμοιες. Είναι δηλαδή και της Ναυτεμπορικής στο περιεχόμενο του δημοσιεύματος. Δηλαδή σήμερα θα έχουμε κατάληξη, εκτιμάται, ή έχουμε ακόμη πολύ δρόμο, κύριε Φωκαΐδη? Εγώ κρατώ το γεγονός ότι και οι δύο κυβερνήσεις θέλουν να υλοποιηθεί το έργο. Επίσης, κρατώ το γεγονός ότι είναι μια πολύ μεγάλη σύμβαση της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων. Και εγώ λέω ότι είναι καλό το γεγονός ότι στο παρόν στάδιο γίνονται αυτές οι διαβουλεύσεις και αυτές οι συζητήσεις, για να μην βρεθούμε προαπρόπτου, όπως στην περίπτωση του Βασιλικού. Οι αξιώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι απόλυτα λογικές. Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης θεωρώ ότι είναι αρκετά επικοδομητική. Είναι γεγονός ότι ο ΑΔΜΙΕ είναι ένα βήμα μπροστά σε σχέση με την υλοποίηση του έργου. Ενδεχομένως να υπήρξε και κάποια καθυστέρηση από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας, και αυτό είναι ο λόγος που προκαλείται και ο εκνευρισμός στην Αθήνα. Να πούμε ότι ο ΑΔΜΙΕ είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό μια εταιρεία ιδιωτικού δικαίου με μετόχου, συσυγμένη στο χρηματιστήριο, τη οποία συμμετοχή είναι άμεσα συνυφασμένη και η πορεία τη μετοχή είναι άμεσα συνυφασμένη με την έκβαση αυτού του έργου. Άρα έχει κάθε καλό λόγο να πιέζει για να προχωρήσουμε. Οι δικοί μας επιφυλάξεις είναι απόλυτα λογικές. Άρα θεωρώ ότι είμαστε σε μια κανονικότητα αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν πρέπει να δούμε. Άρα δεν είπα, πάμε σε ένα μάγιο, υπάρχουν ακόμη συζητήσεις και κρατάμε την θετική πλευρά, λέτε? Ναι, και εγώ θα χρησιμοποιούσα τη λέξη κανονικότητα. Δηλαδή σε ένα έργο 2 δισεκατομμυρίων η κανονικότητα είναι να το διαπραγματευτείς μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια πριν να ξεκινήσει η υλοποίηση του. Απλώς δεν έχουμε κάποια μηνύματα τα οποία να υποδηλώνουν ότι το έργο δεν θα υλοποιηθεί. Και κρατάμε και την μεγάλη του σημασία για τις δύο κυβερνήσεις, την οποία δεν έχουμε αναλύσει εκτενώς στις τελευταίες μέρες, και θεωρώ ότι έχει εδρεωθεί και έχει γίνει κατανοητή από την κοινή γνώμη. Εμένα η αίσθηση μου είναι ότι τα μηνύματα είναι καλά. Είναι επίσης καλό το γεγονός ότι διαπραγματευόμαστε σε λεπτομέρεια τις τελευταίες πτυχές σε αυτό το στάδιο. Εντάξει, η απέτηση μας για να μην αλλάξει το κόστος του έργου, αυτή ενδεχομένως να μην είναι τόσο ρεαλιστική, διότι αν συζητάμε για δεδομένα του 24 και του 29 ή και του 12, του 13, όταν ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε το έργο, είναι απόλυτα λογικό να μεταβάλλεται η τιμή του έργου. Απλώς αυτό το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να συμφωνηθεί είναι ένας μηχανισμός με τον οποίο θα γίνεται επιτήρηση της εξέλιξης του κόστους και να υπάρχει διαφάνεια. Δηλαδή αυτό το οποίο ενόχλησε την κυπριακή πλευρά τις τελευταίες εβδομάδες είναι το γεγονός ότι δεν υπήρχε σαφής ενημέρωση σε σχέση με το συμβόλαιο ΑΔΜΙΕ ΕΞΑΝΣ. Και θεωρώ ότι αυτό το θέμα έχει διευθετηθεί. Είχε διευθετηθεί από την περασμένη Τρίτη, όταν η ελλαδική πλευρά συμφώνησε να δώσει τις πτυχές αυτές της συμφωνίας. Να πούμε ότι υπάρχει μια εμπιστευτικότητα σε αυτά τα συμβόλαια, όχι λόγω του ότι επίκειται κάποια
διασπάθηση ή κάποια κακή πρακτική. Απλώς είναι έργα τα οποία έχουν και σε πολύ μεγάλο βαθμό κάποια τεχνική εμπιστευτικότητα σε σχέση με τις πρακτικές που θα ακολουθηθούν κλπ. Συνεπώς υπάρχει μια μεγάλη προσοχή στα μέρη που θα κοινοποιηθεί τα πληροφορία. Το γεγονός όμως ότι το συμβόλαιο αυτό θα γίνει, δηλαδή οι οικονομικές πτυχές του συμβολίου θα κοινοποιηθούν στην κυπριακή πλευρά, αν δεν έχουν ήδη κοινοποιηθεί, θεωρώ ότι είναι καθοριστικό για να προχωρήσει το έργο. Περιμένουμε και άλλες ανακοινώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φωκαΐδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.